Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι απογευματινές ειδήσεις της ΕΤΕΝΑ. Η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εξαρτάται από τον αγωνιώδη διάλογο Ευρώπης και Αμερικής στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου της λεγόμενης GATT. Διάλογο που έφτασε σε νέο αδιέξοδο, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Γιώργο Χαρβαλιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά σε συμφωνία για τη μείωση των επιδοτήσεων στα αγροτικά προϊόντα, αλλά διαφώνησαν σε επιμέρους θέματα και κυρίως στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής αγοράς κινηματογράφου. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, οι Αμερικανοί που θέλουν πάση θυσία να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητα στην αγορά του Hollywood, αντέδρασαν έντονα στις πιέσεις της Γαλλίας για ενίσχυση των επιδοτήσεων του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, που έχει ως αποτέλεσμα να υψώνονται φράγμοι στην προβολή Αμερικανικών ταινιών στα ευρωπαϊκά κινηματοθέατρα. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Αλέν Ζιπέ, επέριψε όλες τις ευθύνες για το ναυάγιο στον Αμερικανό διαπραγματευτή Μίκεϊ Κάντορ. Ο κύριος Κάντορ με τη σειρά του παραδέχτηκε ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στον οπτικοακουστικό τομέα εξαιτίας της άρνησης των κοινοτικών να αυξήσουν τα ποσοστά Αμερικανικών ταινιών που προβάλλονται στις χώρες τους. Όπως και να έχει το πράγμα, η διαφωνία αυτή θέτει σε κίνδυνο τις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να οδηγήσουν σε συμφωνία ως τις 15 Δεκεμβρίου τις εμπορικές συνομιλίες του λεγόμενου γύρου της Ουρουγουάης στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου. Ας έρθουμε όμως, κυρίες και κύριοι, σε πιο κοντινά θέματα και πρώτα στο μεγάλο πρόβλημα των συγκοινωνιών που η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει αλλά συναντά μεγάλες αντιδράσεις. Εκτός τόπου και χρόνου, χαρακτήρισε ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Χαραλάμπου στην πρόταση των Προέδρων των ΣΕΠ για παράλληλο φορέα όπως ζήτησαν και ανακοίνωσε ότι αύριο. Όσοι από αυτούς έχουν φορολογική ενημερότητα θα πάρουν τις επιδοτήσεις που φτάνουν, όπως είπε ο Υπουργός, στο ύψος του 1.700.000.000 δραχμών. Αλλά όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, η επιχορήγηση είναι καθαρή πρόφαση. Ο κ. Χαραλάμπους κάλεσε τους λεωφορείους να επιδείξουν σοβαρότητα, επισήμανε όμως ότι η κυβέρνηση έχει τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάσταση εάν δημιουργηθεί πρόβλημα στις αστικές συγκοινωνίες. Οι εκπρόσωποι των ΣΕΠ επισήμαναν ότι αν κατατεθεί το νομοσχέδιο θα αντιδράσουν δυναμικά. Εάν κατατεθεί το νομοσχέδιο ή σήμερα ή αύριο, τα λεωφορεία μένουν μέσα. Και είμαστε αποφασισμένοι να μην παραδώσουμε τις άδειες των λεωφορείων. Στην κόντρα των λεωφορείουχων με τον Υπουργό Μεταφορών επενέβη και η ΓΕΣΕ. Εάν γίνουν αυτές οι διαδικασίες του εκβιασμού, αυτές οι διαδικασίες των απειλών και αυτές οι διαδικασίες της άσκησης αυτής της πίεσης σε βάρος του λαού της Αθήνας, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να αντιδράσουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλή. Οι εκπρόσωποι των ΣΕΠ συναντήθηκαν σήμερα και με τον πρώην Υπουργό Συγκοινωνιών Νίκο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι το σύστημα όπως λειτουργεί σήμερα είναι επιτυχημένο και έκανε προτάσεις για την βελτίωσή του. Εάν οι παραπάνω εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η Νέα Δημοκρατία δηλώνει κατηγορηματικά ότι ερχομένη στην εξουσία θα επαναφέρει το υφιστάμενο σύστημα όχι μόνο για να δικαιώσει τους ιδιοκτήτες, αλλά κυρίως για να δικαιώσει το λαό. Ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνης Σαμαράς, ερωτηθής για το θέμα, συνέστησε ψυχραιμία και δήλωσε. Θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις και σωστός διάλογος και να μπορέσει και η κυβέρνηση να κοιτάξει αντικειμενικά τις διάφορες προτάσεις που πάνε στο τραπέζι. Από κυβερνητικής πλευράς, ο εκπρόσωπος Ευάγγελος Βενιζέλος επέκρινε έντονα την παρουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη συνέλευση των ΣΕΠ και μεταξύ άλλων είπε. Θα παρακαλούσα να συγκριθούν τα λόγια τους και οι προτροπές τους με όσα είχαν συμβεί όταν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προσπαθούσε να διαλύσει την ΕΑΣ και να δημιουργήσει ένα διπλό κοινωνικό πρόβλημα. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει το κράτος των Σκοπίων, όπως ανέφεραν έγκυρες πηγές της Καμπέρας. Οι Αυστραλοί δεν θα κάνουν καμία κίνηση πριν υπάρξει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αβέβαιη φαίνεται και η ανταλλαγή σύντομα πρεσβευτών μεταξύ Βόνης και Σκοπίων, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού τύπου. Αυτό επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας. Το θέμα των Σκοπίων θα τεθεί από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες στο τέλος της εβδομάδος. Η Ελλάδα αναλαμβάνει σε 24 μέρες την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα αυτό συζητήθηκε μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Θέλιου Παπαθεμελή και του Ιρλανδού Επιτρόπου κ. Φλιν που τον επισκέφθηκε.
Η Κομισιόν δεν έχει αντίρρηση να προωθήσει τη χρηματοδότηση της χώρας μας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε σήμερα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Τέλιος Παπαθεμελής. Ο κ. Παπαθεμελής εξέτασε χθες με τον Ιρλανδό Επίτροπο της ΕΟΚ σειρά θεμάτων που αφορούν την ίδρυση της Europol, θέματα ασύλου, καθώς και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των ναρκωτικών, της λάθρομετανάστευσης και του κοινού εγκλήματος. Στο πρόσφατο ταξίδι του κ. Παπαθεμελής στις Βρυξέλλες, ζητήθηκε από την Ελλάδα, όταν αναλάβει την προεδρία της ΕΟΚ, να συμβάλλει στην επίλυση των διαφορών μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ισπανίας για το θέμα του Γιβραλτάρ. Ο κ. Παπαθεμελής επανέλαβε τις απόψεις του για την επαναφορά ωραρίου στη λειτουργία νυχτερινών κέντρων, λέγοντας ότι θα προχωρήσει σε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είπε ότι η νύχτα, σαν σύνολο συναρτήσεων με το κοινό έγκλημα, τους νέους, τα τροχαία ατυχήματα και τα παράπονα των γονέων, επανεξετάζεται από επιτροπή, την οποία αποτελούν ακαδημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες, εκπρόσωποι των ΟΤΑ και αστυνομικοί. Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έγινε η καταγγελία, χωρίς όμως και τις ανάλογες διευκρινήσεις, ότι η μαφία της νύχτας παρασύρει νέους. Σκέψεις γίνονται για τη δημιουργία υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου μέσα στην αστυνομία για τον εντοπισμό αδικημάτων από αστυνομικούς στα πρότυπα του Αμερικανικού συστήματος. Σε ό,τι αφορά την αγροφυλακή, ο κ. Παπαθεμελής δεν απέκλεισε τη διάλυση του σώματος λόγω μη υπάρξεως αντικειμένου, ενώ για την εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές είπε ότι θα λειτουργήσει το σύστημα των εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα για την πρόσληψη υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση. Η ιδέα της μείωσης του χρόνου εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράλληλη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων αποκρούστηκε από την Ελλάδα και τελικά απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Παπαντονίου. Ο κ. Παπαντονίου επισκέφθηκε και τη Βουλγαρία, όπου το κλίμα απέναντι στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό, όπως είπε, και αναπτύσσονται οι ελληνικές επενδύσεις. Ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 12,3%, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν 15%. Στη Βουλή, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συμφώνησαν στη φορολόγηση των τόκων των ρέπος. Η κυβέρνηση πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν θα φορολογήσει τα ομόλογα. Το ζήτημα της φορολόγησης των ομολόγων και των ρέπος έθεσε αρχικά ο κύριος Βασίλης Κεδίκογλου του ΠΑΣΟΚ, που τα χαρακτήρισε σαν τη χειρότερη μορφή νόμιμης φοροδιαφυγής. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Γεωργακόπουλος εξήγησε ότι στα σχέδια δεν έχει προβλεφθεί φορολόγηση των ρέπος. Πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση φορολόγησης των ομολόγων. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς, αντιτάχθηκε στην επιβολή νέων φόρων και στη φορολόγηση των ομολόγων, όχι όμως και των ρέπος. Ανάλογη θέση υποστήριξε και ο κύριος Ανδρέας Λεντάκης της Πολιτικής Άνοιξης. Δεν έρεται η ασυλία των κυρίων Μητσοτάκη και Εύερτ, ούτε και των άλλων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε. Και πάλι το ρεπορτάζ είναι από τη Βουλή. Από το αποτελέσμα της ψηφοφορίας αλλά και από δηλώσεις βουλευτών προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και περισσότεροι από τους μισούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας του κυρίου Μητσοτάκη. Ενώ η Πολιτική Άνοιξη και ορισμένος αριθμός βουλευτών του ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του πρώην Πρωθυπουργού. Στη συζήτηση που προηγήθηκε, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ ζήτησαν να απορριφθούν όλες οι αιτήσεις. Η Πολιτική Άνοιξη ζήτησε την άρση της ασυλίας του κυρίου Μητσοτάκη μόνο για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης για το οποίο κατηγορείται μετά από μήνες των κυρίων Αριστίδη και Γιάννη Ελλάδα. Οι δύο επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι θίχθηκαν από τις αναφορές του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε προεκλογική τηλεοπτική του συνέντευξη περί διαπλεκόμενων οικονομικών συμφερόντων που ανέτρεψαν την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέκρινε έντονα το ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά μέτρα του, ιδιαίτερα για τις προσλήψεις και απολύσεις, αλλά και για το θέμα των αστικών συγκοινωνιών. Για το τελευταίο αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι αν η κυβέρνηση επιμείνει στις δημόσιες συγκοινωνίες για τα λεωφορεία, το καλύτερο θα ήταν να μελετηθεί η δυνατότητα να υπάρχουν δύο φορείς, ιδιωτικός και δημόσιος. Ο ελληνικός λαός θα διαπιστώσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών από τους δύο φορείς και την ανταγωνιστικότητά τους, λέει η Νέα Δημοκρατία. Στην Πολιτική Άνοιξη τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΟΜΕΟΤΕ. Ο κ. Σαμαράς και ο κ. Μανιάτης τόνισαν ότι είναι ανάγκη να εξυγχρονιστούν οι επικοινωνίες και να καταργηθεί ο νόμος που προβλέπει ιδιωτικοποίηση των ΟΤΕ. Το ΚΚΕ πρότεινε να συσταθεί επιτροπή από γυναίκες, βουλευτές όλων των κομμάτων, που θα μελετούν τα θέματα τα σχετικά με τα προβλήματα της Ελληνίδας. Την πρόταση διατύπωσε η κυρία Παπαρίγα προς όλες τις βουλευτίνες. Η Γενική Γραμματεύση του ΚΚΕ βρίσκεται σήμερα στην Ουγγαρία για συνομιλίες με το Ουγγρικό Εργατικό Κόμμα. Ο συνταγματολόγος Αριστόπουλος Μάνεσης έγινε ακαδημαϊκός και η επίσημη τελετή της υποδοχής του ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών αρχίζει σε μισή ώρα με χαιρετισμό του από τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο και τα μέλη του σώματος. Ο Αριστόπουλος Μάνεσης γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, αλλά η οικογένειά του κατάγεται από το Μεσολόγγι. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, το Παρίσι και τη Χαϊδελβέργη και δίδαξε χρόνια στη Γαλλία. Στην Ελλάδα επέστρεψε μετά την πτώση της δικτατορίας από την οποία είχε διωχθεί. Πράσινη βενζίνη, οικολογική, θα χρησιμοποιηθεί πειραματικά σε λίγους μήνες. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Λαλιώτης. Τα πρώτα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούν πράσινη βενζίνη είναι αυτά που θα κυκλοφορήσουν πειραματικά μέσα στο 1994 ο Δήμος Αθηναίων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το ΕΠΕΧΟΔΕ πάντως περιμένει να υπάρξει ευρύτερη μελέτη του θέματος.
έχει εφαρμοστεί σε άλλες πόλεις, έχει αποτελέσματα και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ερευνητική προσπάθεια του, που έχει κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Για την ώρα το Υπουργείο απασχολεί ένα νέο πακέτο μέτρων συνολικά για το θέμα του αυτοκινήτου. Πρέπει και εμείς να σκεφτούμε συνδυασμό λύσεων και τις προϋποθέσεις για κάποιες αποφάσεις που έχουν σχέση πάλι με το αυτοκίνητο. Η δίκη Καλαμπόκα επαναλαμβάνεται στο εφετείο της Λάρισας, αλλά ήδη αναβλήθηκε πριν από λίγο για την ερχόμενη Πέμπτη. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ του Πλάτωνος Χατζιπλάτων. Κάτω από δρακόντια αστυνομικά μέτρα ασφαλείας, άρχισε σήμερα το πρωί στο εφετείο της Λάρισας η κατέφεση δίκη του Γιάννη Καλαμπόκα, τέως Προέδρου της ΟΝΕΔ Πάτρας και Δημοτικού Συμβούλου, κατηγορούμενου για το φόνο του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, που έγινε στις 8 Ιανουαρίου 1991. Περιμένουμε τέλος τη λύτρωση του Γιάννη Καλαμπόκα, που από την πρώτη στιγμή φωνάζει ότι είναι αθώος. Δεν έχω σκοτώσει τον Νίκο τον Τεμπονέρα, θα το φωνάζω μια ζωή ολόκληρη. Ο κατηγορούμενος Γιάννης Καλαμπόκας είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη και ισόβια στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Έξω από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μαθητών και καθηγητών από τη Λάρισα, το Βόλο, την Πάτρα, την Αθήνα. Στη συνέχεια έγινε πορεία των συγκεντρωμένων στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας, χωρίς να δημιουργηθούν επεισόδια. Η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη έπαθε ένα ελαφρύ ατύχημα στον ανελκυστήρα του Υπουργείου. Οι γιατροί της συνέστησαν να μείνει στο κρεβάτι, ώσπου να δουν τα αποτελέσματα από τις ακτινογραφίες. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται το κινηματογραφικό αφιέρωμα στο Ζιλ Ντασέν. Η νύχτα και η πόλη, το τόπ καπί, η φέδρα, ο δήμιος των κολλασμένων και οι άνθρωποι του αίματος είναι ανάμεσα στις ταινίες που θα παρουσιαστούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο στον κινηματογράφο Ανδώρα, στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζιλ Ντασέν που διοργάνωσε η Αμερικανική Πρεσβεία. Αρκετές από τις ταινίες που παρουσιάζονται στο αφιέρωμα που ολοκληρώνεται την 5η, 9 Δεκεμβρίου, προβάλλονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Τι αισθάνεται όμως ο Ζιλ Ντασέν ξαναβλέποντας μετά από τόσα χρόνια τις ταινίες του? Βλέπω όλη τη λάθη που έχω κάνει. Αυτά που εσείς χαρακτηρίζετε λάθος, οι ειδικοί όπως ο Μάρτιν Σκορτσέζε τα θεωρούν σχολείο. Τι σημαίνει για σας αυτό? Κοίτα, εκτιμάω τόσο πολύ τον Σκορτσέζε, αλλά θέλω να του πιστέψω. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Να περάσουμε όμως τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Καρβαλιάς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν, που συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Warren Christopher στη Ιερουσαλήμ, άφησε σε δηλώσεις του αρκετές ελπίδες για επανάληψη των επίσημων συνομιλιών με τις αραβικές χώρες, οι οποίες διακόπηκαν στη Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο με την αποχώρηση της Συρίας. Η Συρία, που πρόσφατα εμφανίστηκε διαλλακτικότερη, κατηγορεί το Ισραήλ ότι αρνείται να δεσμευτεί για πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων του από τα υψώματα των Γκολάν. Είναι πιθανό πάντως οι συνομιλίες να επαναληφθούν μέσα στο Ιανουάριο. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, έφτασε σήμερα στη Βόνη, όπου πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη. Ο κ. Αραφάτ έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού κράτους από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον καγκελάριο Χέλμουντ Κολ. Το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Χρήστος Λαμπράκης. Ακούμε τον Κώστα Κοβέο. Η Αγνή Μπάλτσα, ο Μιτσισλάβρος Στροπόβιτς, η Χίλντε Καν Μπέρενς, η Σόνια Θεοδωρίδου και ακόμα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κάλας του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Κάρλο Μαρία Τζουλίνη και η Ορχήστρα της Λειψίας υπό τη διεύθυνση του Κουρτ Μαζούρ συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών για την περίοδο 1994-95. Τολμηρή καινοτομία του προγράμματος, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού Μεγάλου Μουσικής Αθηνών κ. Χρήστος Λαμπράκης, η επέκταση του θέματος, η μουσική και ο ολοκληρωτισμός στη διάρκεια ολόκληρης της περίοδου. Τρεις όπερες τριών διαφορετικών περιόδων εντάσσονται στον κύκλο αυτό που έχει ως θέμα την ελευθερία του ατόμου και των λαών. Ανάμεσά τους και η μεγαλοψυχία του Τίτο που ανεβαίνει στη σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη και σκηνικά του Νίκου Γεωργιάδη. Στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου περιλαμβάνεται και η εμφάνιση για πρώτη φορά στη χώρα μας της Ούτε Λέμπεργκ που θα ερμηνεύσει τραγούδια των Μπρέχτ και Βάιλ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμα η παρουσίαση τριών έργων της ελληνικής λυρικής δραματουργίας, της όπερας του Σπύρου Σαμάρα η Μάρτης, του Θόδωρου Αντωνίου Ιβάκιες και η Φέδρα του Γιώργου Κουρουπού. Άλλες καινοτομίες, η προσπάθεια σύγκρισης διαφορετικών τρόπων ερμηνείας σε έργα κλασικού ρεπερτορίου και η δυνατότητα που θα δώσει το Μέγαρο σε νέους καλλιτέχνες να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση. Κύκλο μουσικής δωματίου αφιερωμένο στον Μπετόβεν και κύκλο αφιερωμένο στο μυθικό πρόσωπο της Μίδιας περιλαμβάνει ακόμα το πρόγραμμα, καθώς και συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Καμεράτα, συναυλίες μεγάλων ερμηνευτών και συναυλίες με πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ας δούμε τώρα τις οικονομικές σελίδες του δελτίου μας. Για τη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου και το ξένο συνάλλαγμα θα μας ενημερώσει ο Νίκος Κούτρικας.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από την οδό Σοφοκλέου. Σταθεροποιητικό κλίμα επικράτησε σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Παρά όμως τις σταθεροποιητικές τάσεις, το κλίμα της συνεδρίας ήταν θετικό και σήμερα και οι συναλλαγές κρατήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπου και έφτασαν τα 6.739 εκατομμύρια δραχμές. Ο γενικός δείκτης σημείωσε πτώση κατά ποσοστό 0,43% και διαμορφώθηκε στις 909,18 μονάδες, δηλαδή 3,97 μονάδες πιο κάτω από τα χθεσινά επίπεδα. Οι επενδυτές όμως έστρεψαν και σήμερα το ενδιαφέρον τους σε επιλεκτικά πακέτα μετοχών, όπως της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, Βέλκα, Τράπεζα Αττικής, Πίστεως καθώς και της ΕΚΟΝ. Να δούμε όμως στο σημείο αυτό πώς έχουν τα πράγματα με τους επιμέρους κλάδους πιο αναλυτικά. Τράπεζες πτώση 1,50%, leasing άνοδος 0,47%, ασφάλειες πτώση 2,59%, επενδύσεις πτώση 1,64% και τέλος βιομηχανικές και διάφορες άνοδος 0,70% και 1,85% αντίστοιχα. Από τις 174 μετοχικές αξίες που διακινήθηκαν συνολικά, 57 έκλεισαν με κέρδη, 97 με απώλειες και 18 παρέμειναν στα προηγούμενα επίπεδα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανόδου πέτυχαν οι τίτλοι Καμσίζολου, Μηχανική Ελλάσκαν, Μηχανική ΑΙΓΕΤ, ΕΤΜΑ, Εμπορική Επενδύσεων, Ιωνική Επενδύσεων, Ιδιωτική Επενδύσεων, Δέλτα Χάλιψ, Ελληνική Βιομηχανία Ζαχάριος, ΑΕΜΕΤ, Ίνων, καθώς και μετοχές του Αλουμινίου Αττικής. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ποσοστά πτώσης σημείωσαν οι μετοχές της ΜΕΤΚΑ, Βιοκαρπέτ, Ιντεάλ, Βαλκάν Εξπρές, Κατσέλης, Λεβεντέρης, καθώς και ο Παπουτσάνης. Στα ξένα νομίσματα όμως τώρα, το αμερικανικό δολάριο σημείωσε ελαφρώς πτώση εναντί με χτες στη τιμή πώλησής του, όπου και έχει διαμορφωθεί για αύριο στις 249,416 δραχμές. Το γερμανικό μάρκο στις 146,390, η λίρα Αγγλίας 373,657, η λίρα Κύπρου στις 491,269 και τέλος το ΙΚΙΟΥ στις 282,112 δραχμές. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έχει αποδηθεί σε μια μεγάλη επιχείρηση φιλανθρωπίας. Περισσότερα θα μας πει η Ρένα Δημητρίου. Στη Μόσχα, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως θα είναι ο κύριος υποκινητής μιας οικονομικής εξόρμησης με ιατρικό ενδιαφέρον. Σκοπός του είναι να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει τα παιδιά της Μόσχας που πάσχουν από καρκίνο. Στα νοσοκομεία της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου νοσηλεύονται παιδιά που πάσχουν από τη θανατηφόρο ασθένεια, η είδηση με την προσπάθεια του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους ασθενείς και το προσωπικό. Οι γιατροί είπαν πως είχαν πολύ καιρό να δουν τα πρόσωπα των παιδιών να χαμογελούν και να νιώσουν να ξαναζωντανεύει μέσα τους η ελπίδα της θεραπείας. Και να κάνουμε τώρα μια βόλτα στο διάστημα μαζί με τους αστροναύτες του Endeavour που κάνουν τον τέταρτο γύρο τους γύρω από τον πλανήτη μας και με καθημερινές εξόδους προσπαθούν να επισκευάσουν το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Τις λεπτομέρειες έχει η Θάλια Καρτάλη. Δύο από τους 7 αστροναύτες του Endeavour στο χθεσινό τους διαστημικό περίπατο αντικατέστησαν με επιτυχία μέσα σε 2,5 ώρες την κεντρική μηχανή λήψης του τηλεσκοπίου Hubble και έτσι ελπίζεται πως θα αποκατασταθεί η εμβέλεια του τηλεσκοπίου που παρουσίαζε προβλήματα από την εκτόξευσή του το 1990. Η τοποθέτηση της μηχανής λήψης έγινε την ώρα που το Endeavour βρισκόταν πίσω από τη Γη σε σχέση με τον ήλιο, ώστε το ηλιακό φως να μην προκαλέσει βλάβη στην κάμερα. Αργότερα σήμερα οι αστροναύτες θα τοποθετήσουν και άλλα εξαρτήματα που θα βελτιώσουν την απόδοση του τηλεσκοπίου. Το Hubble στέλνει εικόνες των ουράνιων σωμάτων και μετά την επισκευή αναμένεται πως θα στέλνει πολύτιμες πληροφορίες για την κίνηση των κομητών. Επίσης θα διευκολύνει την αναζήτηση νέων πλανητών που περιστρέφονται γύρω από αστέρια σε άλλα συστήματα. Η αποστολή των αστροναυτών θα ολοκληρωθεί σε 4 μέρες. Με ένα μοναδικό μπλε αρκουδάκι θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Ακούμε την Άννα Παπασωτήριου. Ένα σπάνιο μπλε αρκουδάκι, ο Έλιοτ, συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας. Όχι μόνο για το χρώμα του, αλλά και γιατί αγοράστηκε 49.500 λίρες από ένα ζευγάρι Καναδών σε δημοπρασία στο Λονδίνο. Η τιμή πώλησης ήταν τσουχτερή, σχεδόν τριπλάσια από την κανονική. Πρόκειται όμως για σπάνιο κομμάτι. Είναι το πιο παλιό αρκουδάκι. Το έφτιαξε το 1908 ένας Γερμανός σχεδιαστής για να το πουλήσει σε καταστήματα παιχνιδιών στο Λονδίνο, αλλά το μπλε χρώμα του δεν άρεσε στους πελάτες. Έτσι ο σχεδιαστής επέστρεψε στα παραδοσιακά χρώματα και ο Έλιοτ είναι μόνος και μοναδικός. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που προτιμήσατε και πάλι την ΕΤΕΝΑ για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ.